μπερδεύομαι ότι είναι Δευτέρα. Λοιπόν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς είχαμε, όπως πιθανότατα θα έχετε μάθει, τη σύλληψη ενός ανθρώπου κλειδί. Ετοιμαζόταν να φύγει για τη Μαδρίτη. Ήταν προστατευόμενος μάρτυρας και τώρα πια θεωρείται κατηγορούμενος. Άνθρωπος κλειδί, σύμβουλος υπουργών, άνθρωπος που φέρεται να έχει δώσει αρκετά στοιχεία, όχι όμως τόσα μάλλον, που να το δικαιολογούν ως προστατευόμενο μάρτυρα. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό το κουβάρι, θα μας το εξηγήσει νομίζω ο πιο κατάλληλος άνθρωπος, που είναι ο κύριος Παύλος Σαράκης. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, κύριε Καλή Σαράκη. Καλή χρονιά με υγεία. Με υγεία κυρίως για όλους. Και είπα ότι είστε ένας άνθρωπος ο πιο κατάλληλος να μας τα λύσει αυτά τα μυστήρια, κύριε Σαράκη, διότι είστε ο δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων των Αμερικανικών αρχών, και δεν το τονίζω τυχαία. Των ανθρώπων οι οποίοι προσέφηκαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας τις αθέμπαιτες πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας Νοβάρτης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος κύριος, λοιπόν, ήταν προστατευόμενος και από τις Αμερικανικές αρχές, κύριε Σαράκη? Όχι. Όχι. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι οι τρεις μάρτυρες, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι καταγγέλλοντες, εκείνοι που αποτέλεσαν την αφορμή για την έρευνα των Αμερικανικών αρχών, βρίσκονται υπό την προστασία της Αμερικανικής δικαιοσύνης. Είναι εντελώς διαφορετικά πρόσωπα από τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην ελληνική έρευνα. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο συνελήφθη δεν έχει ουδεμία σχέση με την Αμερικανική έρευνα, στο επίπεδο ότι στηρίζεται η Αμερικανική έρευνα στις πληροφορίες που εισφέρει ο συγκεκριμένος. Είχε μπει στις υπηρετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου στην ελληνική έρευνα. Άρα οι ελληνικές αρχές τον ενέταξαν στην κατηγορία των προστατευόμενων μαρτύρων. Σωστά, το αντελήφθη. Σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Τι άλλο γνωρίζουμε? Θα πρέπει όμως, θέλω να διαβάσω, κυρία Κρυμοπούλου, ακριβώς το άρθρο, το οποίο στον κώδικα ποινικής δικονομίας περιγράφεται ποιος είναι εκείνος που μπορεί με απόφαση της εισαγγελίας να είναι μάρτυρας του δημοσίου συμφέροντος. Εκείνος λέει, χωρίς να εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο εις εν λόγω πράξης και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει ουσιωδώς με τις πληροφορίες που παρέχει στις διοκτικές αρχές στην αποκάλυψη και δίωξή τους. Δηλαδή, ο κύριος Μανιαδάκης φαντάζομαι ότι έκρινε ωφέλιμο ότι θα πρέπει να εισφέρει στην ελληνική έρευνα, η οποία έχει ως αντικείμενο τις αθέμητες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε ένα ευαίσθητο σημείο, τόσο ως κοσμήτωρας καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ενός κρατικού φορέα που συμβάλλει στην διαμόρφωση των πολιτικών στον χώρο της υγείας, αλλά και ως σύμβολος, άτυπος σύμβολος, εξουφίτσιος σύμβολος των Υπουργών Υγείας, που είχαν την πολιτική ευθύνη για τον χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στο χώρο του φαρμάκου. Και για την τιμή των φαρμάκων, δηλαδή, και για τις τιμές των φαρμάκων. Βεβαίως, και για την κοστολόγηση. Είναι ένα σκάνδαλο, είπαμε προηγούμενα, ευχηθήκαμε καλή χρονιά με υγεία. Είναι ένα σκάνδαλο που μας αφορά όλους, αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο της ελληνικής. Διότι ακριβώς όταν έχουμε πρακτικές, όταν πηγαίνουμε στον γιατρό και εκείνος μας χορηγεί ένα φάρμακο όχι για την θεραπεία της ασθένειάς μας, αλλά ακριβώς για να ενισχύσει την τσέπη του και για να ενισχύσει τα συμφέροντα μιας φαρμακοβιομηχανίας, όταν όλοι μας έχουμε την απέτηση να έχουμε φάρμακα τα οποία να είναι αξιόπιστα και έχουμε και την απέτηση τα φάρμακα αυτά να κοστίζουν όσο το δυνατόν φθηνότερα. Εσείς τι άλλο γνωρίζετε για τη συγκεκριμένη περίπτωση? Γνωρίζω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος, ο συγκεκριμένος, και εκεί είναι να δούμε τα κίνητρά του, οικειοθελώς, από τα τέλη του 2017 απευθύνθηκε στην ελληνική εισαγγελία. Και είμαι σίγουρος ότι γνώριζε το συγκεκριμένο άρθρο. Ότι δηλαδή θα έπρεπε για να λάβει το καθεστώς της προστασίας τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου να εισφέρει ουσιωδώς στην αποκάλυψη του εγκλήματος και στη δίωξη των δραστών. Προσέξτε, οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές. Στην αποκάλυψη και στην δίωξη. Στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Κατά τη γνώση σας. Έχω μελετήσει τη δικογραφία, τουλάχιστον τη δικογραφία που έχει διαρρεύσει στον τύπο. Ναι. Από εκεί μπόρεσα να έχω γνώση αυτής της δικογραφίας όπως όλοι μας. Και διαπίστωσα ότι ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος με το όνομα Ιωάννης Αναστασίου, Γιάννης Αναστασίου,
Το μόνο το οποίο εισέφερε ήταν θεωρίες και στις ενδείξεις γενικές και αόριστες. Φαντάστηκα ότι στο στάδιο στο οποίο ελήφθησαν εκείνες οι καταθέσεις, επειδή ο ελληνικός νόμος λέει ότι όταν αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, αμελητή η δικογραφία πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή για τα περαιτέρω, θεώρησα ότι μετά την επιστροφή της θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία. Ποια διαδικασία? Είναι βέβαιο ότι εκείνος ο οποίος προσφεύγει στην εισαγγελία και λέει ότι θέλει να υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς, γίνεται μία συζήτηση, μία συνδιαλλαγή. Μία συνδιαλλαγή που την προβλέπει ο νόμος μεταξύ της ένομης τάξης και του προσώπου που θέλει να εισφέρει στην ανάκριση. Είμαι βέβαιος ότι θα τον ρώτησαν τι γνωρίζει. Ναι. Και είμαι βέβαιος ότι έδωσε τέτοιες απαντήσεις που κίνησε το ενδιαφέρον των εισαγγελικών αρχών και να προτείνουν μάλιστα ότι πράγματι ο συγκεκριμένος αξίζει να υπαχθεί στο καθεστώς προστασίας. Θα με ρωτήσετε και γιατί δεν κατέθεσε όλα εκείνα σε εκείνο το στάδιο? Γνωρίζω ότι είναι προτεραιότητα των εισαγγελικών αρχών να προστατεύουν την ταυτότητα. Και επειδή γνώριζαν ότι εκ του νόμου θα πρέπει η δικογραφία να διαβιβαστεί στη Βουλή, ότι ήθελαν να τον προφυλάξουν. Γι' αυτό και λέω ότι μετά την επιστροφή της θα έπρεπε να προχωρήσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας σε λεπτομερείς καταθέσεις για την αποκάλυψη και για την δίωξη των δραστών. Γιατί άραγε να πάει ο συγκεκριμένος αυτοβούλος στην εισαγγελία και να ζητήσει να μπει ως προστατευόμενος μάρτυρας? Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου, κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Καψόγα, να ακούω ότι ο συγκεκριμένος ήθελε να διαφύγει επειδή εκβιαζόταν. Μα δεν είναι ένας μάρτυρας που κλήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές. Ο ίδιος πήγε στις εισαγγελικές αρχές. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε καθεστώς προστασίας. Που σημαίνει είχε ασυλία, που σημαίνει ότι είχε όλα τα ευεργετήματα της ένομης τάξης που το παρήχε, αλλά όμως με αντάλλαγμα. Άρα τι έγινε, κύριε Σαράκη? Εσείς είναι λέτε δεν σας αρέσει. Τι έγινε κατά την άποψή μου? Εγώ, κοιτάξτε, επειδή ακριβώς αυτή η υπόθεση με ενδιαφέρει και επειδή οι εντολείς μου είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την υπόθεση στην αμερικανική δικαιοσύνη και στη συνέχεια η ελληνική δικαιοσύνη ζήτησε με δικό της αίτημα, με επίσημο αίτημα, την συνδρομή των αμερικανικών αρχών και η οποία έγινε αποδεκτή. Και υπάρχει αυτή η συνεργασία. Θεωρώ ότι κάποιοι βολεύτηκαν με αυτή την ασυλία. Ότι βολεύτηκαν κάποιοι ότι δεν έλεγε περισσότερα. Αυτό ήθελα να τονίσω. Και θα σας το πω, κύριε Κρυβοπούλου, γιατί το λέω. Ακριβώς από αυτό, ότι έδωσε γενικόλογες πληροφορίες. Μα κάποιοι πίσω από την ασυλία του συγκεκριμένου μάρτυρα είναι η άποψή μου. Και τη λέω γιατί σας είπα. Ότι την σχολιάζω με την αγωνία που έχω για την πορεία αυτής της υπόθεσης, διότι είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή που αφορά την υγεία, την διαφθορά στον χώρο της υγείας. Και αν θέλουμε να προοδεύσουμε σαν κοινωνία και σαν κράτος, πρέπει να στοιχηθούμε απέναντι στην διαφθορά, να την πολεμήσουμε και να την ξεριζώσουμε. Για τον ίδιο λόγο, γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας, κύριε Σαράκη, ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία δεν θέλουν να προχωρήσει. Και μέσα σε αυτή η έρευνα και η εξέλιξή της. Αυτό που λέτε έτσι και περιγράφεται σαν σύστημα και, και οι τηλεθεατές το αντιλαμβάνονται τι, τι εννοούμε, θα πρέπει στη μάχη εναντίον αυτού του συστήματος να στέκεται στο ύψος της και η δικαιοσύνη. Θα περίμενα δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα η ελληνική εισαγγελία να ζητήσει να προσδιορίσει το έγκλημα, ποιος το διέπραξε και να δώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας στοιχεία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Όπως πληροφορούμε από τον τύπο, μόλις την προηγούμενη Παρασκευή κλήθηκε και του ζήτησαν να γίνει συγκεκριμένος. Πότε? Την παραμονή της διαφυγής του. Μάλιστα. Η διαφυγή του οργανώθηκε την Παρασκευή ή την οργάνωνε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα? Διότι η μετακίνησή του, η μετεγκατάστασή του στο εξωτερικό δεν ήταν απόφαση που ελήφθη, εξ όσων γνωρίζω, τα τελευταία 24 ώρα μετά την κλήτευσή του στην εισαγγελία της διαφθοράς. Την προετοίμασε. Λοιπόν, γιατί την προετοίμασε? Οι πληροφορίες μου λένε, να προσθέσω ένα σημείο, ένα στοιχείο στο σημείο αυτό και πείτε μου αν είναι έτσι, γιατί πληροφορίες είναι όλα, ότι ήταν έτοιμα, ας το πούμε απλά, τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα με την οικοσκευή. Δηλαδή ο άνθρωπος ετοιμαζόταν οικογενειακός να φύγει από την Ελλάδα, αλλά Χριστοφοράκο. Έτσι. Έτσι είναι. Και θα ήταν ένα πλήγμα για το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης. Και για το μπλοκάρισμα της έρευνας. Και για το κύρος του κράτους. Και φυσικά θα ήταν, όπως πολύ σωστά το λέτε, θα ήταν ένα πλήγμα για την έρευνα. Γιατί πίσω από τη δική του ασυλία,
Εγώ τολμώ να πω, στοιχήθηκαν και οι υπόλοιποι οι οποίοι γνώριζαν για το έγκλημα. Πίσω από τον συγκεκριμένο, δίπλα από τον συγκεκριμένο, έλαβαν ουσιαστικά ασυλία και εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στις αθέμητες πρακτικές. Κάποιοι βολευόνταν με τον συγκεκριμένο προστατευόμενο. Γιατί την έλαβαν αυτή την ασυλία, κύριε Σαράκη? Εξηγήστε το μας λίγο αυτό. Γιατί την έλαβαν την ασυλία? Πώς την έλαβαν? Διότι ο ίδιος πήγε και είπε: γνωρίζω να σας πω για το συγκεκριμένο έγκλημα και έχω στοιχεία να εισφέρω. Ο ίδιος έπεισε τους εισαγγελείς. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν είχε. Είχε. Ή δεν είπε. Δεν πιστεύω ότι οι εισαγγελείς αποφάσισαν να τον δώσουν ασυλία, ναι, να τον εισαγάγουν σε ευεργετικές διατάξεις χωρίς να έχουν πιστεί ότι ο συγκεκριμένος γνώριζε ουσιώδη πράγματα για την αποκάλυψη του εγκλήματος της διαφθοράς στον χώρο της υγείας και ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά ποιοι ακριβώς συμμετείχαν στο, ναι, συγκεκριμένο έγκλημα. Θα μένει αν τα έδωσε όμως. Όφιλε να τα δώσει. Ναι. Και αν ο λέει ο νομοθέτης... τώρα εσείς ότι είχε κληθεί. Προσέξτε. Παραμονή της δραπέτευσης, της απόπειρας δραπέτευσης. Αργά. Αργά κλήθηκε. Αργά κλήθηκε. Εκεί υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας. Και ερωτηματικά πολλά, βέβαια. Και ευθύνες, προσέξτε. Ναι. Τα ερωτηματικά, ναι, είναι γιατί περίμεναν τόσους μήνες, γιατί άφησαν έναν βασικό μάρτυρα, έναν εκ των τριών της έρευνας, τόσο χρονικό διάστημα, χωρίς να του ζητήσουν να προσδιορίσει τα στοιχεία τα οποία προφορικά τους είχε δώσει και τους είχε πείσει ότι αξίζει να λάβει το καθεστώς προστασίας. Και ξαφνικά, εδώ γίνονται πράγματα τα οποία με προβληματίζουν. Κάποιοι έλεγαν ότι ανυπομονούν να έρθουν στα πράγματα για να βγάλουν τις κοκούλες από τους μάρτυρες, να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους και να τους ξεγυμνώσουν στην κοινή γνώμη. Και ξαφνικά βλέπω τα τελευταία 24 ώρα ότι αυτοί που τα έλεγαν αυτά έχουν μετατραπεί σε συνήγοροι υπερασπίσεως του συγκεκριμένου προσώπου. Αυτοί δεν έλεγαν ότι πότε θα το βγάλουμε την κουκούλα και θα τον φέρουμε στη Βουλή να λογοδοτήσουν? Και τώρα λένε ότι αυτό είναι θύμα του αυταρχισμού της εισαγγελίας. Εγώ δεν βλέπω αυταρχισμό. Εγώ βλέπω ότι κάποιοι βολεύτηκαν με την αδράνεια των εισαγγελικών αρχών. Γιατί, κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Καψόχα, η ελληνική κοινωνία, χωρίς να εμπλεκόμαστε με τα πολιτικά, έχουν την κοινή αγωνία. Θέλουν κάθαρση. Θέλουν να πολεμηθεί η διαφθορά. Δεν συγχωρούν τους διεφθαρμένους. Διότι αν τους αφήσουμε τους διεφθαρμένους. Και αυτούς που δεν θα την πολεμήσουν. Βεβαίως, θα τους έχουμε ξανά στο σβέρκο μας. Και θα λέμε και πάλι γιατί είμαστε μίζεροι. Θα πρέπει λοιπόν και η δικαιοσύνη να αποδείξει ότι το σύστημα της διαφθοράς στέκεται και το διαλύει και το συντρίβει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Και τα επόμενα βήματα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολύ καιρό. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει όλα εκείνα τα στοιχεία από την αμερικανική έρευνα που δίνουν την βάση για την άσκηση των ποινικών διώξεων, γιατί απαιτούνται ενδείξεις, σε πληθώρα προσώπων. Έπρεπε να το είχαν κάνει. Έπρεπε η έρευνα να τρέξει. Πόσο καιρό έχουν λάβει αυτά τα στοιχεία που λέτε? Η συνεργασία, εξ όσων, από τη θέση που είμαι και μπορώ να γνωρίζω, η συνεργασία είναι διαρκής, συνεχής, και είναι από την πλευρά των Αμερικανικών αρχών. Πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι είναι ειλικρινής και πλήρης. Μάλιστα. Κύριε Σαράκη, παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή το λόγο σας και επειδή μιλάτε και πάρα πολύ καλά ελληνικά, γνωρίζετε τη σημασία των λέξεων και βλέπω και θέλω λίγο να το κάνω εγώ τουλάχιστον και για τους τηλεθεατές λίγο πιο λιανά. Χρησιμοποιείται η πενικτικό λόγο για την εισαγγελία και για το ρόλο που έπαιξε σε όλη αυτή την ιστορία. Επίσης, εγώ καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, αν είναι έτσι θα μου το πείτε, ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας λειτουργήσε στην ουσία με τις πλάτες κάποιων ενός συστήματος ως δούριος ύπος για να συγκαλυφθεί η υπόθεση. Είναι έτσι, αντιλαμβάνομαι σωστά? Ορθά, πολύ ορθά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο συγκεκριμένος λειτουργήσε ως φραγμό στην έρευνα. Διότι ο συγκεκριμένος από τη στιγμή που δεν τήρησε τη δέσμευσή του απέναντι στην ένομη τάξη, με εκείνη την πλευρά που ήρθε σε συμφωνία, προσέξτε, ήρθε σε συμφωνία να με δική του πρωτοβουλία να δώσει εκείνα τα στοιχεία και να λάβει την ασυλία. Η ένομη τάξη έκανε το χρέος της, του έδωσε την ασυλία, περίμενε να λάβει και τα στοιχεία. Δεν το έκανε.
Και το ερώτημα είναι, αυτός βολεύτηκε. Οι φίλοι του βολεύτηκαν. Φίλοι ή η συνενοχή του. Ναι. Η εισαγγελία δεν έπρεπε να του λέει ήρθε η ώρα να κάνεις το καθήκον σου. Εσάς κύριε Καψόχα, δεν σας προβληματίζει ότι εάν δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά των αρχών και δεν τον προλάβαιναν στην πύλη πριν ανέβει στο αεροπλάνο, θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης και αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Και θα ήταν και πλήγμα, και επαναλαμβάνω και αυτό που είπαμε πριν, αλλά είναι κρίσιμο έτσι όπως το διατύπωσε και ο Σωτήρης, θα ήταν ένα εργαλείο μεγάλης εμπλοκής της έρευνας. Βεβαίως, κυρία Ακριβοπούλου, από τον τηλεοπτικό σας σταθμό, από την ΕΡΤ, στις αρχές του Νοεμβρίου, δημόσια, στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, είχα βγει και είχα αναρωτηθεί για τον συγκεκριμένο μάρτυρα και ρωτούσα δημόσια τις εισαγγελικές αρχές και ζητούσα και έλεγα δεν βλέπω να έχει ο συγκεκριμένος καταθέσει ουσιώδη στοιχεία. Γιατί είναι, δεν πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς της νομικής του θέσεως. Και έπρεπε να προσπαθήσει να διαφύγει με την οικογένειά του. Γιατί διέφυγε. Κάποιοι λένε ότι εκβιαζόταν. Εσείς το απορρίπτετε για τον λόγο που έχει κατηγορηματικά. Διότι πριν το να του ζητούν να καταθέσει όσα είχε δεσμευτεί να καταθέσει για να λάβει το καθεστώς, δεν είναι εκβίαση. Και μάλιστα λέω το εξής. Είναι τήρηση του νόμου στην πραγματικότητα. Η τήρηση της συμφωνίας με την ένωμη τάξη. Που προβλέπει ο νόμος. Φαντάζεστε δηλαδή να πηγαίνει οποιοδήποτε και να λαμβάνει ασυλία και να μην δίνει αυτές τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να δώσει. Προσέξτε που σύμφωνα με τον νόμο και ξέρει πολύ καλά γράμματα και είναι ιδιαίτερα ευφύης ο συγκεκριμένος ότι θα πρέπει με αυτές τις πληροφορίες να είναι ουσιώδες για την αποκάλυψη του εγκλήματος, αλλά προσέξτε και για την άσκηση διώξεων σε όλους εκείνους που συμμετείχαν. Άρα ήταν βόρειος ύπος για όλα, κύριε Σαράκη. Βεβαίως. Και φρονώ ότι αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη θα πρέπει να είναι η θριαλίδα εξελίξεων. Να απελευθερώσει την θα έρευνα. Πρέπει, βεβαίως, θα πρέπει η έρευνα να επιταχυνθεί. Θα πρέπει ο καθένας που είναι σε θέση ευθύνης. Και η δικαιοσύνη απονέμεται εν ονόματι του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός θέλει πραγματικά η δικαιοσύνη να είναι αποτελεσματική. Και οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι που είναι αθώοι, και υπάρχουν και αθώοι, να είναι όμοιροι μέσα σε ένα εισαγγελικό γραφείο. Η εισαγγελία σε αυτό το στάδιο της ποινικής διαδικασίας αναζητά ενδείξεις για την άσκηση των ποινικών διώξεων. Η αντίκρωση των επιχειρημάτων του κατηγορητηρίου γίνεται στην κύρια διαδικασία. Στοιχεία δηλαδή συλλέγονται τόσο για την ενοχή όσο και για την αθότητα. Μετά έχουμε το ακροατήριο. Στην παρούσα φάση, στην παρούσα ποινική δικονομική φάση, αρκεί η συλλογή των ενδείξεων. Θεωρώ ότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις. Ενδείξεις που προέρχονται τόσο από την ελληνική έρευνα, αλλά και από την αμερικανική δικαιοσύνη, που φρονώ ότι ο χρόνος της καθυστέρησης, για εμένα, είναι ύποπτος. Κύριε Σταράκη, θα και προσέξτε τι λέω, θέλω τη δικαιοσύνη, το σπαθί της δικαιοσύνης, εν ονόματι του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει το τέρας της διαφθοράς. Εάν δεν το κόψουμε αυτό το τέρας της διαφθοράς, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τότε θα πηγαίνουμε στο γιατρό και θα μας δίνει το φάρμακο από την εταιρεία που τον σπονσοράρει. Τότε θα έχουμε φάρμακα τα οποία δεν θα είναι αξιόπιστα. Τότε δεν θα έχουμε δημόσια υγεία, τότε θα πεθαίνουμε στα ράτζα. Διότι θα χάνονται τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών που δίνονται είτε με την καταβολή του φόρου τους, είτε έμεσα αγοράζοντας ένα πακέτο τσιγάρα ή βάζοντας βενζίνη, και αντί να έχουμε καλύτερη υγεία, θα έχουμε κάποιους που αποτελούν την ελίτ να είναι πλουσιότεροι εις βάρος αυτού του λαού. Την υγεία ο Έλληνας πολίτης την έχει χρυσοπληρώσει. Απαιτεί λοιπόν τιμωρία για εκείνους που συμμετείχαν καθιονδήποτε τρόπο στη λαιλασία του δημοσίου χρήματος. Και ξέρετε κάτι, κυρία Ακριβοπούλου, έχουν πετύχει. Και αυτό είναι στρατηγική νίκη του συστήματος. Τι εννοείται? Να κάνει αυτή την υπόθεση που είναι εθνική υπόθεση, μάχη κατά της διαφθοράς, στον χώρο της υγείας, να την κάνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Μα εδώ, εγώ, είμαι πολιτικά, δεν έχω καμία σχέση με την κυβέρνηση. Ναι, είναι το γνωρίζουν όλοι αυτό. Και όταν διαβάζω ότι υπάρχει σκευωρία, οργίζομαι.
θυμώνω, προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου. Κύριε Σαράκη, μια και αναφέρεστε... Πολιτική σκευωρία. Ναι, δεν είναι πολιτική σκευωρία. Ναι. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο με ποινικές ευθύνες τεράστιες. Ένα σκάνδαλο που κατά την άποψή μου, επιτρέψτε μου, θα σχολιαστεί από την παγκόσμια κοινότητα. Γιατί μέσω της Ελλάδος οι αθέμητες πρακτικές επηρέαζαν και τις τιμές των φαρμάκων και στις υπόλοιπες χώρες. Ήταν στρατηγική σημασία οι αθέμητες πρακτικές της συγκεκριμένης εταιρείας. Και μια νίκη που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Ναι. Η συγκεκριμένη εταιρεία αρχίζει και συμμορφώνεται. Α. Έχω δει τις οδηγίες που δίνει στα στελέχη της. Ναι. Είμαι ευτυχής που η Νοβάρτης πλέον μιλάει ότι πρέπει τα στελέχη της να έχουν ηθική. Ανακάλυψαν επιτέλους μετά από αυτή την έρευνα την ηθική. Αυτό δεν αναιρεί την αναγκαιότητα. Όχι βέβαια, αλλά είναι μία νίκη. Ναι. Γι' αυτό και θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να ασκήσει το καθήκον της, να είναι πιστή στον όρκο της, όποιος και αν είναι απέναντί της, όσο ψηλά και αν είναι, θα πρέπει να λογοδοτήσει. Εάν είναι αθώος, δεν προκύπτουν ενδείξεις να τον απαλλάξουν, να μην ασκήσουν ποινική δίωξη. Εάν για κάποιους υπάρχουν ενδείξεις, θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Διότι η ομηρία είναι και αυτό ένα ατόπιμα. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι όμοιροι τέτοιων καταστάσεων. Και μεγαλύτερο ατόπιμα φυσικά είναι το κουκούλωμα, για να το πω λίγο απλά. Κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Καψόκα, θα σας πω το εξής. Ναι. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι αυτή την υπόθεση είναι ορκισμένοι να μην την αφήσουν να κουκουλωθεί. Και αυτοί κάποιοι είναι από αυτό το στούντιο μέχρι την Ουάσιγκτον. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, όποιος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει ή δεν το βλέπει, τότε θα βρεθεί προ δυσάρεστον εκπλήξεων. Κύριε Σαράκη, επειδή δώσατε πολύ έμφαση σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, θέλω να δούμε μαζί, εννοείται ότι συνεχίζουμε την κουβέντα μαζί σας, τις σημερινές εξελίξεις και έτσι αυτό το πινκ-πονκ το πολιτικό, για να το σχολιάσετε. Και όλες είναι στο ίδιο πλαίσιο ακριβώς που θίξατε οι σημερινές αντιπαραθέσεις. Πάμε, παιδιά. Οι προηγούμενοι είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους, το να κουκουλώνουν με πολύ ωραίο τρόπο τα δικά τους σκάνδαλα και τις ενοχές.